Στοκολμό να πω ότι σας βλέπω πιο όμορφη από ποτέ. Και είναι η αλήθεια. Και είμαι ξενυχτισμένη. Δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά. Έτσι είχα ένα προβληματάκι. Γλιστρούσε το πάτωμά μου κάτω. Είχε πολύ παρκετίνη. Και γλίστησα και πέσα κάτω. Δεν έπαθε τίποτα, αλλά το πόδι μου πονούσε. Και έχασα λίγο το κέφι μου, αλλά το ξαναβρήκα. Νομίζω δεν το χάνει ποτέ το κέφι μια ζωζό σαμπουτζάκι, έτσι. Δεν το χάνει ποτέ. Είμαι δοσμένη στον κόσμο. Με θέλει ο κόσμος και με αγαπάει. Και αυτό μου δίνει δύναμη και θέληση να βγαίνω, γιατί βλέπω τον κόσμο. Πού θα σας δούμε, πού θα σας δούμε. Περπατώ στον δρόμο και ξέρεις, συνηθίζω να είμαι και άβαφη. Το πρωί δεν βάφομαι. Και με κοιτάνε περίεργοι και μου λένε οι γυναίκες, με χαϊδεύουν. Μα είστε πολύ ωραία άβαφη, μου λένε. Αυτό μου δίνει χαρά. Οι άντρες παίξανε ρόλο στη ζωή σας. Ήμουν αφοσιωμένη στη δουλειά μου. Ο πρώτος άνδρας που ερωτεύτηκα, εγώ μικρή βέβαια, 18 χρονών όπως ήμουνα, τον πήρα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω μαζί του. Έβγαινα έξω και μου έλεγε, πού πήγες. Σου μιλήσανε, σου πιάσαν το χέρι και εκείνο και τ' άλλο. Δεν έβλεπα την ώρα να φύγω. Και έφυγα. Ο δεύτερος μου άντρας ήταν πολύ καλός. Πέθανε σύντομα. Τώρα είμαι ελεύθερη. Ζω με έναν άνθρωπο σοβαρό. Κάπου 20 χρόνια. Και περνάμε πολύ ωραία. Σας έχουν κάνει πρόταση να πολιτευτείτε? Ναι, μου κάνανε παλιά. Αλλά αρνήθηκα. Τραγουδώ, χορεύω, παίζω χρόνια. Δούλεψα πολύ σκληρά. Ήμουν ασπάταλη. Πολύ. Τάτρωγα. Και τάτρωγα πού? Στις τουαλέτες μου. Σταλούσα για τη δουλειά μου. Ήθελα κάθε εβδομάδα να φορώ ρούχα. Ρούχα που δεν τα έπαιρνε κάθε μία. Έχω φοβερή καρδαρόμπα. Έχω σκοπό εγώ η ίδια να κάνω κάτι με τα ρούχα μου. Ένα χώρο που να είναι όλα τα κοστούμια μου. Κάτι σαν μουσείο, ας πούμε. Ακριβώς, όπως το πες. Κυρία Σαμπουτζάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε τα πρωινά που λέμε. Βλέπω, ναι. Και βλέπω ορισμένους ανθρώπους και ορισμένους φίλους. Όπως είναι ο Γιώργος ο Λιάγκας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Και φιλάκια στο Γιώργο, πολλά.